Κυρία Παναγιώτου, μετά την χθεσινή σας επίσκεψη στην τοπική κοινότητα Χλάδας, ποιες ήταν οι εξέλιξεις σήμερα? Σήμερα, όπως είχαμε δεσμευτεί, πήγε η υπηρεσία περιβάλλοντος μαζί με τις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας. Η εταιρεία έχει ανοίξει ήδη τον δρόμο, τον οποίο είχε μπαζώσει με χώματα. Στην ουσία, γίνεται μια παράκαμψη προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι αγρότες. Βέβαια, αυτό θα πρέπει να γίνει με ασφάλεια, καθώς ο δρόμος στον οποίο θα περνάνε τώρα οι αγρότες διασταυρώνεται με το δρόμο και από το οποίο περνάνε φορτηγά. Επομένως, ήδη αύριο το πρωί θα κοινοποιηθεί ένα φορτηγό στην εταιρεία, ώστε να σταματήσει η διέλευση των φορτηγών και να περνάνε από εκεί μόνο οι αγρότες. Και στη συνέχεια θα δούμε τι μπορεί να γίνει και από την πλευρά της εταιρείας, αφού ήρθε η κατάσταση έτσι, σχετικά με τον δρόμο αυτό που θα κλείσει με τα φορτηγά, ο οποίος πρέπει να επανέλθει στην κανονική του κλίση, είτε να χαλάσει τελείως, είτε να χαραχθεί νέος δρόμος από το οποίο θα γίνεται μόνο η διέλευση των φορτηγών που πηγαίνουν στο ορυχείο. Επίσης, μετά τις εξελίξεις αυτές, θα απευθύνουμε κάλεσμα στην επιθεώρηση μεταλλείων, η οποία θα έρθει να κάνει τον έλεγχο στο κομμάτι και που πάτε των αρμοδιοτήτων της. Και παράλληλα κινείται και η διοικητική διαδικασία για την επιβολή προστίμου, καθώς η εταιρεία προέβη στο κλείσιμο του δρόμου χωρίς να έχει αδειοδοτήσει τον δρόμο από τον οποίο στέλνει τους αγρότες τώρα.